πιο πολλοί κυβερνώντες και όλοι μας. Τα δικαιώματα θα τσοκώνονται το ένα μετά το άλλο. Αφού ό,τι θέλουν να κάνουν και τον εργαζόν δεν υπολογίζουν καθόλου. Μας έχουν κάψει στην κυριολεξία. Και ενώ η Τρόικα τονίζει ότι ρίχνουν χρήματα σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, την ίδια ώρα τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων υπαλλήλων και στον ιδιωτικό τομέα ρίχνονται στο ίδιο βαρέλι, καθώς η Τρόικα ζητά ακόμα μεγαλύτερες θυσίες στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Περάσαμε 7 χρόνια καλά, οι 7 παχές σας Ελλάδες. Εδώ θα είναι οι 7 ισχνές. Ποιο ποιο αντέξουνε. Δεν τη θέλω ούτε να τη δωρώ. Ούτε να τη δωρώ και μας έχουν διαλυμένους. Δηλαδή τι άλλο να πούμε. Διαλυμένους. Πίνουν όλος ο κόσμος πεινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τρόικα ζητά μείωση του υψηλού κόστους εισόδου και εξόδου των εργαζομένων από την αγορά εργασίας και ωράριο λάστιχο. Προτάσεις που έστειλε μέσω email στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Τρόικας? Κατάργηση του πενθυμέρου με αύξηση των ημερών εργασίας στις 6, με ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης τις 11 ώρες τη μέρα. Μειώσεις όξεις αποζημιώσεις που παίρνουν οι εργαζόμενοι όταν απολύονται, αλλά και τσεκούρισης αποζημιώσεις για συνταξιοδότηση, καθώς και μείωση του χρόνου προειδοποίησης για την απόλυση των υπαλλήλων, καθώς θεωρείται μακρύ το διάστημα των 5 μηνών. Και τα πράγματα είναι χάλια. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει αύριο. Πάλι θα δουλέψουμε, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά που παίρνουμε. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πρέπει να πειραχτεί. Στους χαμηλούς βαράει, στους ψηλούς δεν βαράει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι βαράει στους δημόσιους υπάλληλους, βαράει στους ιδιωτικούς, στους μεγάλους επιχειρηματίες, τους έχει μην τους πειράξει. Και όλα αυτά με φόντο την κατάργηση των περιορισμών που υπάρχουν στην εναλλαγή μεταξύ της πρωινής και απογευματινής βάρδιας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην φοβηθούν. Η κρίση δεν είναι δικό μας κομμάτι, δεν πρέπει να το πληρώσουμε εμείς. Τα χάλια των παιδιών μας είναι κακά και το εγγονιό μας χειρότερα. Πρέπει όλοι να επαναστατήσουμε για να έρθει ένα τέλος αυτούς όλους. Ό,τι χειρότερο είναι αυτό. Δυστυχώς και το πενθήμερο έχει ελαττωθεί και έχει γίνει και τριήμερο και τετραήμερο. Κάθετα αντίθετο στα μέτρα που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Στον ιδιωτικό τομέα θεωρώ ότι παραπάνω από ό,τι χρειαζότανε έχει παρέμβει το ελληνικό δημόσιο. Έχουν απορριθμιστεί οι εργασιακές σχέσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί η παρέμβαση σε αυτό το τομέα. Ναι μεν, αλλά στη ψήφιση των νέων οικονομικών μέτρων από τον Βασίλη Κεγκέρογλου. Έχει γίνει πολύ δημόσια συζήτηση για τα μέτρα μέσω διαρροών. Όταν το Υπουργείο Οικονομικών καταθέσει επίσημα τις τελικές του αποφάσεις, θα μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί. Πολίτες στέλνουν το δικό τους mail τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την Τρόικα. Να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν υπάρχει τίποτα και δεν φτιάχνει η κατάσταση. Φτάνει πια να χτυπάνε το μικρομεσαίο, την Ελλάδα, τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον συνταξιούχο και όλη τη σπονδυλική στήλη της Ελλάδος.